Είναι το εξής. Παρουσιάσαμε ένα χαρτί, ένα έγγραφο πληστηριασμού το οποίο έχει δοθεί με δικαστικό επιμελητή για ακίνητη περιουσία αξίας 150.000 ευρώ και για δάνεια, πρώτη και μοναδική κατοικία, έτσι, ξεκάθαρο. Για χρέος σε τράπεζα 130.000 ευρώ. Βγαίνει σε πληστηριασμό. Αύριο θα βγει σε πληστηριασμό. Το δεχόσαστε? Λέτε ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία κυρίων. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πια κύριοι, μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών. Θα πάρουν τα σπίτια του φτωχού κόσμου δηλαδή? Υπάρχει αυτή η σιωπηρή συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών. Την πιστεύετε? Ακούσει. Όταν την ακούω, δεν έχω λόγο να μην την πιστεύω, αλλά δεν είναι ισχυρή νομικά. Αυτό έχει σημασία. Όπως δείχνετε κι εσείς με το παράδειγμά σας. Οι πληστηριασμοί προφανώς όταν έχουμε να κάνουμε με στρατηγικούς κακοπληρωτές με περιουσία εκατομμυρίων, πρέπει να γίνουν. Καμία αντίρρηση. Μας λένε εδώ οι φοροτεχνικοί ότι είναι απλούστατο. Ναι. Γιατί εδώ τώρα με το μέρισμα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Πράγματι. Έχουν διασταυρωθεί στοιχεία από και παντού. Και προκύπτει η οικονομική δυνατότητα του καθενός. Και τον αποκλείουμε για ένα ευρώ. Και δεν μπορούμε να βρούμε αυτόν που έχει εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι ορθή η παρατήρηση που κάνετε και πιστεύω ότι υπάρχουν τριών ειδών ζητήματα. Πρώτον, μέχρι 31 Δεκάτου, 2017, υπάρχει η προστασία για ακίνητα έως 140.000 ευρώ αντικειμενική αξία που δεν μπορούν να δοθούν σε φαντ. Καταργείται αυτή η προστασία. Γιατί? Γιατί ακόμα και ενήμερα δάνεια που αντιστοιχούν σε 140.000 αντικειμενική αξία θα δοθούν σε φαντ. Θα πουληθούν. Κύριε φίλε, θα πω το ίδιο που είπα και στον κύριο Βορύδη. Το έχετε ψηφίσει. Όχι, ένα λεπτό. Λέω ότι υπάρχει, υπάρχει προστασία μέχρι 31 12. Ναι, μετά δεν υπάρχει. Καταργείται, λέω. Από 1η Γενάρη λέω, δεν υπάρχει. Καταργείται. Ψηφισμένο είναι αυτό. Άρα λοιπόν. Από εσάς. Λέω, άρα λοιπόν υπάρχει ένα, θέμα, υπάρχει ένα θέμα παράτασης, λέω. Κατά τη γνώμη μου, στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Ακούμε ότι οι πληστηριασμοί θα γίνουν με βάση τις αγορές, τις εμπορικές και όχι τις αντικειμενικές αξίες. Το παράδοξο είναι ότι τον έμφυα τον πληρώνεις με τις αντικειμενικές αξίες. Το σπίτι θα βγει με τις εμπορικές αξίες, τα ακίνητα. Μάλιστα. Αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Χαμηλότερη τιμή στο πληστηριάσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα βρεθείς πάλι χρεωμένος. Αλλά ρωτώ όμως τώρα. Θα σου πάρουν το σπίτι και ποιος το υπόλοιπο είναι, θα το χρωστάς. Ποιος είναι ο μηχανισμός που καθορίζει τις εμπορικές αξίες? Θέλουμε να τον ξέρουμε. Οι τράπεζες το καθορίζουν? Αυτός που βγάζει σε πληστηριασμό καθορίζει και την εμπορική αξία? Είναι βασικό ερώτημα. Το οποίο πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Και βεβαίως υπάρχει ο νόμος Σταθάκη, αλλά αυτός αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και θα ισχύσει για την επόμενη χρονιά μέχρι το τέλος του 2018. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, χωρίς να ταυτιζόμαστε με τους χρυσοκάνθαρους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Για τη λαϊκή κατοικία μιλάμε. Αυτά που λέτε τα έχουμε θέσει σε αρμόδιους υπουργούς και μας έχουν πει. Άρα, συμφωνείτε που αύριο ξεκινάνε οι πληστηριασμοί? Σας είπα ότι υπάρχει θέμα προστασίας νομικής και αναφέρθηκα νωρίτερα. Είναι ένα θέμα. Να αρχίσουν οι πληστηριασμοί με τις βίλες. Η νομική προστασία και ως νομικός εσείς είναι, υπάρχει ένα θέμα. Πιστεύετε εσείς η κυβέρνηση να γίνει... Ποια είναι η κριτική που κάνει στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Μόλις την είπα. Όχι. Μόλις την είπα. Είπατε με κομψό τρόπο μία άποψη. Ναι. Ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας? Μόλις ζητάει παράταση, προστασίας για τα σπίτια, για τα ακίνητα μέχρι 140.000 ευρώ για μετά την 31 Δεκάτου. Για τις 1,5 μήνα ζητάει και πιέζει την κυβέρνηση να υπάρξει νόμος για το 300.000. Και το ζητάει η κυβέρνηση αυτό. Στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέτετε, ναι, λέγοντας την άποψή μου τώρα, ναι, σας λέω ναι. Της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω ναι. Της Νέας Δημοκρατίας. Να μην βγαίνει μετά και καταγγέλει με ρουφιανιές, στους δανειστές ότι κάνετε τέτοια πράγματα. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Στο μέρισμα τι έγινε πέρσι? Σε ένα πραγματικό. Στο μέρισμα τι έγινε πέρσι, δεν θυμάστε? Στο μέρισμα, με συγχωρείτε πολύ, φέτο το ζήτημα του μερίσματος. Πέρσι τι έκανε? Μετά την επιστολή μετανία του Σακαλώτου. Εσείς προκαλέσατε όλη τη συζήτηση. Η επιστολή μετανία του Σακαλώτου τώρα συζητάτε για την Δημοκρατία. Την ώρα που ο υπουργός σας έρχεται και λέει με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω. Απεδείχθη φέτος ότι δεν υπήρξε μετάνοια. Κάτι για το δεν υπήρξε. Κάτι για το υπήρξε προ συνεννόηση. Έγκριση και υπό την έγκριση η αποδέσμευση κάτι, για το κοινωνικό, κάτι για, για τη 13η σύνταξη, το βοήθημα το περσινό. Κάποιοι εκθέτουν τον Πρωθυπουργό, κύριε φίλε. Πέρσι ανακοινώσαμε και εμείς ότι δεν αθρίζεται στο εισόδημα το βοήθημα αυτό. Όπως ακούσαμε και φέτος ότι το κοινωνικό μέρισμα δεν αθρίζεται στο εισόδημα. Είναι ακατάσχετο, είναι αφορολόγητο και δεν αθρίζεται. Ακριβώς, κύριε φίλε, το περσινό βοήθημα που δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους
αθροίζεται στο εισόδημά τους και τους βγάζει εκτός κοινωνικού μερίσματος. Το ξέρετε αυτό? Παράλογο είναι αυτό. Πέρσι ακούγαμε και λέγαμε εδώ και αυτό που λέμε και φέτος για το κοινωνικό μέρισμα. Και αυτό. Τώρα δεν φαίνεται μια τροπολογία. Εσείς δεν μιλάτε τον κύριο Καέρδο για νομικό μέρισμα. Το έλεγα. Αφού έχετε κοινοβουλευτικό έλεγχο σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα, κύριε Παπαδάκη. Όπως επίσης. Δύο λεπτά τώρα. Ξαναλέω. Να συγκεντρωθούμε όλοι μας. Όλοι μας να συγκεντρωθούμε. Έχουμε κυβέρνηση. Υπάρχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν να αναλάβει τις νέες πρωτοβουλίες. Όσο με τον κύριο Φίλη συμφωνείτε σε τρία πράγματα. Η κυβέρνηση αυτή. Εγώ με τον Φίλη δεν συμφωνώ ποτέ σε τίποτα. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν να αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Πρέπει να αναλάβει και να τα αφήσουμε τα υπόλοιπα. Δεν θα διακαίουμε ευθύνη. Η κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία του μερίσματος και θα αναλάβει και την πρωτοβουλία χωρίς αδικία να υπάρξει αυτή. Περιμένουμε, κύριε Φίλη, και την κυβέρνηση και εσάς. Εάν δεν ενεργήσει βεόντως η κυβέρνηση, περιμένουμε να δούμε τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Παπαγαλάκια των δανειστών είπε, δεν τα άκουσες? Τώρα αυτά τι να τα απαντήσω. Δεν έχουν νόημα να τα απαντάω. Τώρα είναι περάσπιση. Τώρα μιλάμε, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη. Με συγχωρείτε. Να πει τώρα ο κύριος Φίλης παπαγαλάκια εμάς που τον έχουν πάρει τον πρωθυπουργό και τον περιφέρουν και λέτε κοιτάξτε τι καλό παιδί που έγινε αυτός ο άγριος αριστερός. Τι φρόνιμο που είναι. Πώς τον έχουμε φέρει στα μέτρα μας και του δώσανε και το βραβείο πολιτικού θάρρους. Ο Φίλης και μιλάμε τώρα για παπαγαλάκια. Κύριε Βορύδη, πιστεύετε ότι ήταν ένα πρωθυπουργό? Ένα βραβείο διεθνές. Ναι, αυτό γιατί? Δεν αντανακλά. Γιατί έσκησε τα πάντα από ό,τι πίστευε, το ξεφτύρισε, τα ξέχασε, είναι το ακριβώς ανάποδο, είναι το ακριβώς ανάποδο. Είναι λυπηρό. Και αυτούς που υποτίθεται ότι εμάχετο, πάνε τώρα και παίρνει βραβεία. Δεν έχω άλλο βραβεία, γιατί τον εξημερώσανε. Ζηλεύεται, κύριε Βορύδη. Που έγινε εξημερωμένος. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, γιατί έδειξε με λόγια πολλά το στένος της αριστεράς. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Εξημερώθηκε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλη και τον κύριο Βορύδη. Είναι το αγαπημένο πέτον δανειστών ο πρωθυπουργός. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλη και τον κύριο Βορύδη που ήταν μαζί μας.